τσουνάμι εντελών διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί μας το 2022 με χιλιάδες κρητικούς να ζουν στο σκοτάδι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, υπολογίζεται πως στην Κρήτη η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε 22.000 νοικοκυριά, ενώ σε επίπεδο χώρας οι εντολές για διακοπές ρεύματος άγγιξαν τις 430.000. Όπως εκτιμάται, από αυτές εκτελέστηκε ένα 45%, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι οφειλέτες προχώρησαν σε ρυθμίσεις. Είναι δραματική. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Εγώ πήγα και πλήρωσα τώρα ένα ρεύμα, το οποίο δεν το περίμενα. Δηλαδή. Ήταν το τελικό ήταν βέβαια, ναι. Και το έκοψα. Τι θα κάνω δηλαδή. Δεν μπορώ να τα αντέξω. Το κόψαμε. Θα τα κόβουμε ένα-ένα και θα πηγαίνουμε λέγοντας. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε, θα μας φέρνουν πάλι στο μεσαίωνα. Άθλια η κατάσταση. Δεν ντρέπονται λίγο. Αλλά πού να βρουν την τροπή. Πού να βρουν την ανθρωπιά. Και εδώ πάμε να κάνουμε διακοπή. Διακοπή του ορολογιού. Σιγά σιγά θα μας πάρουν και τα παπούτα και τα πατελόνια. Γυμνούς θα μας αφήσουν. Το πρόβλημα διωγγώνεται προφανώς, παιδιά, γιατί υπάρχει θέμα οικονομικό. Από την άλλη πλευρά, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, με την έννοια ότι αν κάποιος το πρόβλημά του είναι σοβαρό και αποδεικνύεται ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες νοικοκυριά στο νησί μας, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ άλλα νοικοκυριά κόβουν το ρεύμα σε εξοχικά αλλά και σε σπίτια που διαθέτουν σε χωριά, σε μια προσπάθεια να γλιτώσουν υπέρογκα έξοδα. Με τόσες αυξήσεις που έχουν βάλει, εγώ πάω να πληρώσω τώρα στο χωριό το ρεύμα, το οποίο ζει ένα άτομο, και μας έχουν βάλει λογαριασμό 105 ευρώ, και μας κάνουν και μία έκπτωση μείον 85%. Δηλαδή, το φαντάζεστε αυτό? Ή στο σπίτι μου ζούμε 4 άτομα και ο λογαριασμός μας έρχεται 450 ευρώ και υποτίθεται ότι μας κάνουν και μία έκπτωση 122 ευρώ. Αυτό και μόνο λέει αρκετά πράγματα. Όταν δεν έχει βέβαια και οικονομική ασχέρεια δεν τα πληρώνει. Τι να κάνει. Δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Είναι και το νερό, είναι και το φαγητό. Εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν έχουν τη δύναμη ούτε να το πληρώσουν. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί υπάρχουν εντάξει και οικογένειες που έχουν πιάσει πάτο που λέμε. Είναι σε κατάσταση πολύ χειρότερη από τον καθένα μας. Όπως εκτιμάται, σε επίπεδο νομού Ηρακλείου εκτελούνται καθημερινά 50 με 60 εντολές για τη διακοπή ρεύματος στους καταναλωτές, με τις περισσότερες περιπτώσεις να αφορούν χρέη. Ακούγεται τρομερό, τρομακτικό. Πιστεύω ότι τώρα έχουν πέσει στο σημείο που είναι και θα φανεί στο καταναλωθή τώρα με τον καινούριο λογαριασμό που θα έρθει. Γιατί πέσανε οι τιμές του αερίου, πέσανε όλα. Ευτυχώς που υπάρχει και η ΔΕΗ και δεν την αφήσανε να διαλύσει τελείως. Την ίδια ώρα ο ΔΕΔΙΕ εφισά την προσοχή των καταναλωτών για την αποφυγή εξαπάτησης από πατεώνες που παριστάνουν τους δικούς τους υπαλλήλους για να αποσπάσουν στοιχεία των προσωπικών τους λογαριασμών με αφορμή τις κρατικές επιδοτήσεις.